Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα εύκολο ματ με βασίλισσα. Σε πολλές παρτίδες αρχαρίων, παιδιών κυρίως, έχω δει να μένουν με τη βασίλισσά τους ο ένας παίχτης, ο λευκός εδώ για παράδειγμα, έχουν ανταλλάξει όλα τα πιόνια, ο μαύρος αντίπαλος έχασε τη βασίλισσά του για κάποιο λόγο και έχει μείνει στο τέλος βασιλιάς με βασιλιά και η βασίλισσα του λευκού. Και από εδώ και πέρα, δυστυχώς, κάποια παιδιά δυσκολεύονται να κερδίσουν και αρχίζουν και κάνουν μόνο σαχ, έτσι. Και μετά πάλι σαχ και προσπαθούν να πλησιάσουν και σαχ, αλλά με σαχ συνεχόμενα δεν κερδίζεται η παρτίδα. Κοιτάξτε λοιπόν, θα σας δείξω έναν εύκολο τρόπο, αν δεν το ξέρετε ήδη, πώς θα κερδίσετε την παρτίδα με τη βασίλισσα παραπάνω που έχετε, που είναι πολύ δυνατό στοιχείο και κερδίζετε εύκολα. Είναι η σειρά σας να παίξετε, εντάξει, με τα λευκά. Ας πούμε ότι ο βασιλιάς έχει φτάσει κάπου στη μέση. Αν είναι εδώ είναι ακόμα πιο εύκολο. Αν είναι στη μέση, θέλει λίγες παραπάνω κινήσεις. Αρχικά προσπαθούμε να τον εγκλωβίσουμε σε ένα κομμάτι της σχακέρας με τη βασίλισσα χωρίς να απειλήσουμε. Δεν χρειάζεται να αρχίσετε να δίνετε σαχ. Στο τέλος θα δώσετε μόνο το τελικό σαχ μάτ. Προσέξτε λοιπόν. Πάμε, δεν θα πλησιάσουμε πολύ κοντά γιατί δεν την υπερασπίζουμε τη βασίλισσα, οπότε μην μας φάει κιόλας και τη χάσουμε κι εμείς. Θα πάμε κάπου εδώ. Έτσι, τι κερδίζουμε εδώ πέρα? Έχουμε πιάσει αυτή την ευθεία, αυτή τη διαγώνιο και αυτή την κάθετη, όπου έχουμε εγκλωβίσει το βασιλιά σε αυτά τα τετράγωνα εδώ μέσα, χωρίς να τον απειλούμε. Αναγκαστικά ο βασιλιάς δεν μπορεί να περάσει ούτε αυτόν τον τοίχο, ούτε αυτόν, ούτε να πάει σε κάποιο λευκό τετράγωνο, θα πάει σε κάποιο άλλα από τις άλλες επιλογές του, δεν θέλει να στριμωχτεί και αυτό στη γωνία, μπορεί να πάει εδώ. Τι έπαιξε λοιπόν, ποια κίνηση έπαιξε? Διαγώνια κάτω. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό. Τώρα ακούστε, θα μιμηθούμε την κίνηση του βασιλιά. Έπαιξε εδώ διαγώνια, θα παίξουμε και εμείς διαγώνια. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, χωρίς να δίνουμε σαχ, θα κάνουμε αυτή την κίνηση. Τακ. Την ίδια κίνηση, αντιγραφή του βασιλιά. Τι κάναμε τώρα? Τον έχουμε περιορίσει πάλι. Κοιτάξτε, του έχουμε κλείσει περισσότερα τετράγωνα. Τι θα κάνει τώρα που θα πάει? Δεν θα έρθει πιο κοντά, φοβάται, θα πάει προς τα πάνω. Τι έκανε ο βασιλιάς? Πήγε προς τα πάνω. Και εμείς προς τα πάνω, μία κίνηση. Τι νομίζετε ότι έχει γίνει τώρα? Ακόμα πιο στενό μαρκάρισμα. Τον έχουμε κλείσει πριν, ήταν πιο εδώ. Τώρα είναι εδώ μέσα. Βλέπετε, περιορίζεται τα τετράγωνα. Θα πάει μία διαγώνια πάνω. Τι έκανε? Διαγώνια πάνω. Διαγώνια πάνω κι εμείς με τη βασίλισσα. Κοιτάξτε πώς περιορίζονται τα τετράγωνα χωρίς να δίνουμε σάχ. Τώρα τι θα κάνει? Θα παίξει εδώ, δεν μπορεί να παίξει. Θα παίξει εδώ πέρα. Πάνω πήγε. Πάνω κι εμείς. Θα πάει εδώ, κάτω, κάτω διαγώνια και εμείς. Θα πάει εδώ, προσέξτε τώρα, θα παίξουμε και εμείς εδώ. Αλλά, όταν φτάσει στη γωνία, μόλις πιάσει μία γωνία, δεν τον ακολουθούμε, προσοχή, είναι παγίδα. Αν τον ακολουθήσουμε και παίξουμε εδώ πέρα, μετά είναι η σειρά του να παίξει, δεν έχει κανένα, αν είναι η βασίλισσα εδώ, κοιτάξτε, δεν έχει κανένα ασφαλές τετράγωνο να πάει ο βασιλιάς, άρα είναι πάτε, γιατί δεν απειλείται. Για να γίνει ματ πρέπει να απειλείται κιόλας ο βασιλιάς, άρα τι είναι? Είναι ένα πατ. Και εκεί που είχαμε ένα σίγουρο παιχνίδι, το πάμε για ισοπαλία που δεν είναι ωραίο. Άρα δεν θα τον ακολουθήσουμε όταν φτάσει στη γωνία, θα περιμένουμε εδώ, θα του εξασφαλίσουμε ένα τετράγωνο, δύο μάλλον, ασφαλή τετράγωνα για να παίζει συνέχεια μπρος πίσω. Και όσο γίνεται αυτό, εμείς θα πλησιάσουμε τον βασιλιά μας, αυτός θα παίζει εδώ, έτσι, θα τον φέρουμε απέναντί του. Και μόλις φτάσει απέναντί του, μπορούμε να του κάνουμε πολύ εύκολα ματ, πλέον με τη βοήθεια του βασιλιά, με πολλούς τρόπους, είτε παίζοντας εδώ, δεν έχει που να παίξει, είτε παίζοντας εδώ, είτε παίζοντας εδώ, απειλούμε και κάνουμε σαχ μάτ, είτε εδώ πέρα, πολλά διαφορετικά μάτ, έτσι. Αλλά χρειάζεται πάντα η βοήθεια του βασιλιά, έτσι. Μόνη της βασίλισσα δεν μπορεί να κερδίσει, να κάνει μάτ. Και προσοχή όταν φτάσει στη γωνία, να του αφήσουμε δύο τετράγωνα να κινείται πάνω κάτω για να μην γίνει πάτ. Αυτό ήταν το μάτ με τη βασίλισσα. Καλές παρτίδες εύχομαι και καλή συνέχεια.